Μαρέντι 89,6. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Θανάση Μανάβη, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Βελοβόχας. Και θα πάμε, πριν κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, σε κάτι που ήθελα να το πω ξεχωριστά, γιατί μου έκανε ιδιαίτερα εντύπωση ότι για τα χωριά, για τις δημοτικές ενότητες, προτείνεται να αυξηθεί πάρα πολύ προϋπολογισμός. Την ίδια στιγμή που σε άλλους δήμους μιλάνε για 1.000 ευρώ, για 2.000 ευρώ, εσείς προτείνατε ένα αρκετά σημαντικό ποσό, περίπου, αν θυμάμαι καλά, 140.000 ευρώ, ένα σημαντικό ποσό, που να μπορούν να το διαχειριστούν απευθείας οι πρόεδροι των χωριών. Γιατί έχετε πάει σε αυτό? Λοιπόν, η παγία καταρχήν που παίρνουν τα τοπικά συμβούλια είναι γύρω στις 4.000 ευρώ για το μεγαλύτερο χωριό. Όπως είπαμε και πιο πριν, τα χωριά έχουν άμεσες ανάγκες στον χρόνο. Όπως είπαμε και πιο πριν, τα χωριά έχουν άμεσες ανάγκες, τις οποίες κανείς δεν μπορεί να τους βοηθήσει για να τις λύσουν. Είναι υποδουλωμένοι στον κάθε αντιδήμαρχο και στον κάθε δήμαρχο και πηγαίνουν και παρακαλάνε για να πάρουν έστω και μία λάμπα ή για να κλείσουν μια λακκούβα. Εμείς λοιπόν προβλέψαμε στον προϋπολογισμό που δημιουργήσαμε να βάλουμε το ποσό των 136.000 ευρώ ακριβώς, οπότε να μοιραστεί πληθυσμιακά, και αυτό είναι απόλυτα νόμιμο, παραπάνω από την παγία εντολή. Δηλαδή είναι περίπου γύρω στις 10.000 ευρώ ένα χωριό στο Δήμο Βελοβόχας. Αυτό θα πάει στα χέρια του τοπικού συμβουλίου και του κάθε προέδρου. Και αυτομάτως λύνει τις άμεσες ανάγκες που έχουν τα χωριά μέσα σε μία χρονιά, προκειμένου να τα κρατήσει σε ένα καλύτερο επίπεδο και να αποφύγουν αυτή τη ζητιανιά που τόσα χρόνια κάνουν στον εκάστοτε δήμαρχο. Πάντως αυτό έγινε αποδεκτό με ικανοποίηση, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω πως ναι, αλλά υπάρχουν και οι ψεύτες και τα ψέματα που παίζουν στην υπόθεση αυτή. Η τρομοκρατία που λέω εγώ. Εγώ απαγορεύω στον οποιοδήποτε να κάνει bullying στα τοπικά συμβούλια, όπως είδαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να φοβίζει τους προέδρους και να τους λέει ότι πλέον με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όλα μπορεί να γίνουν. Θέλεις, πρέπει να υπάρχει και καλή συνεννόηση. Τόσο διαφορετικά είναι αυτά που πρεσβεύετε εσείς με αυτά που πρεσβεύει η Δημοτική Αρχή? Σε ποιο επίπεδο θέλετε να σας απαντήσω? Μιλάω τώρα σε επίπεδο του τι προτείνετε εσείς και το τι ψηφίζετε εσείς. Κοιτάξτε να δείτε. Αν παρατηρήσετε τα στατιστικά στοιχεία των θεμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων, κατά 98% είναι ομόφωνα. Έχετε κάνει έλεγχο δηλαδή? Εγώ ναι, το έχω κάνει. Για να μην μου τύχουν τέτοιες ερωτήσεις όπως τώρα. Αυτό το 98% λοιπόν τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ομόφωνα. Αυτό θα το λέω και θα το φωνάζω. Λοιπόν, οπότε εμείς δεν ξυπνήσαμε μια ωραία πρωία και είπαμε να πάμε να κάνουμε πόλεμο στον κύριο Παπακυριάκου ή στους υπόλοιπους. Εμείς θέλουμε το καλό του τόπου. Γι' αυτό και το 98% είναι πραγματικότητα. Βοηθάτε δηλαδή με αυτό. Όσο μπορούμε. Ό,τι είναι καθαρό και δεν έχει να κάνει με ύποπτα πράγματα, εμείς το ψηφίζουμε. Όταν λέτε ύποπτα πράγματα, θέλω να μου εξηγήσετε. Τι εννοείτε δηλαδή? Εννοώ ότι οι απευθείας αναθέσεις που δουλεύονται εδώ και μια δεκαετία δεν μπορεί να είναι σε 4-5 εργολάβους σε όλο το Δήμο. Είναι αδύνατον. Υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι είναι φτωχοί, θέλουν να δώσουν μια προσφορά, να πάρουν μια δουλίτσα, να μπορέσουν κι αυτοί να ζήσουν τις οικογένειές τους, να ωφεληθεί παράλληλα και ο Δημότης. Επειδή Δήμος δεν είναι μόνο έργα. Είναι και ο πολιτισμός, είναι και ο αθλητισμός. Τελικά, σε αυτόν τον προϋπολογισμό προβλέπεται μέσα να γίνουν πράγματα για τους πολιτιστικούς συλλόγους? Θα το εξηγήσω απλά, γιατί ήδη έχει δημιουργηθεί ένα θέμα. Σήμερα που μιλάμε, ο κ. Παπακυριάκος έχει καλέσει όλους τους συλλόγους στο Δημαρχείο. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σήμερα. Τώρα, τι ώρα ακριβώς. Τέλος πάντων, έχει καλέσει τους συλλόγους για να τους πει ότι δεν υπάρχει προϋπολογισμός. Αυτό είναι μέγα ψέμα. Όπως είπα και στην αρχή, ο προϋπολογισμός της αντιπολίτευσης θα ισχύει από τον Απρίλιο και μετά. Μέχρι τότε ισχύει ο προϋπολογισμός που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ και να εξηγήσω στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι. Η οποία ήταν η ίδια η προηγούμενη. Μπράβο, άρα βεβαίως. Πρέπει να έχει προβλέψει. Ακριβώς. Γιατί έχετε καρναβάλια, έχετε καρναβαλικές εκδηλώσεις και δεν βλέπουμε να έχετε. Τα καρναβάλια πληρώνονται από τον προϋπολογισμό της ανέλυξης κυρίως, πρώτον, και δεύτερον από κάποιους κωδικούς του προϋπολογισμού οι οποίοι είναι έξτρα. Παρατηρήσαμε λοιπόν εμείς στον προϋπολογισμό ότι υπήρχαν 4 κωδικοί απευθείας αναθέσεων από 24.800 ο καθένας για ηχητικά. Πράγμα το οποίο το θεωρούμε, ηχητικά, βέβαια. Τι ηχητικά? Να ενοικιάζουν ηχητικά. 24.800 γιατί θέλετε να επί γκρεμίσετε? 4. Θέλετε επί 4. Δηλαδή 100.000 ευρώ είναι για ηχητικά πότε? Μπράβο. Στα καναβάλια. Ναι, όχι μόνο στα καναβάλια, για όλη τη χρονιά. Μάλιστα. Πάλι δεν είναι υπερβολικά όμως. Θα έλεγα αρκετά. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, εμείς τι κάναμε? Για να μπούμε στη διαδικασία της εξοικονόμησης. Εγώ επιμένω.
Οι εκδηλώσεις είναι ένα μικρόφωνο και ένα ηχείο στο σχολείο όταν κάνουν τα παιδάκια. Είναι το καρναβάλι που είναι το μεγαλύτερο και χαιρόμαστε πάρα πολύ που γίνεται στο Δήμο μας. Αυτό έχει καθιερωθεί. Βεβαίως, γι' αυτό και το συνδράμουμε και οικονομικά σαν επιχειρηματίες. Έτσι, λοιπόν. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, είναι λιγοστές αυτές και δύο εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι με τα χορευτικά. 100.000 ευρώ. Ακριβώς. Εμείς, λοιπόν, θεωρήσαμε σωστό να κάνουμε μία σύμπτυξη οικονομική σε αυτά τα πράγματα. Οπότε, ο κάθε ένας που έχει ηχητικά και θέλει να τα προσφέρει, να έρθει να δώσει μία προσφορά με μία έκπτωση. Οπότε, από αυτά τα 50.000, εμείς τα 100 τα κάναμε 38 και 50 και κάπως έτσι. Και τους αφήσαμε και 10.000 για να ξεκινήσουν. Εμείς λοιπόν θεωρήσαμε σωστό ότι πρέπει να έρθει οποιοδήποτε ηχητικά να δώσει μια προσφορά, να είναι άμεσο συνεργάτης του Δήμου, να ελέγχεται, οπότε να κερδίσει ο Δημότης, επαναλαμβάνω. Να επιστρέψω λίγο στους συλλόγους για να κλείσουμε. Άρα εσείς δεν είστε εναντίον των πολιτιστικών εκδηλώσεων, δεν κόψατε. Ούτε καν. Αν ήμασταν εναντίον, σαν επιχειρηματίες, δεν θα χαλούσαμε τόσα λεφτά σε χορηγίες στους συλλόγους τόσα χρόνια. Δεν μας το είπε κανένας. Το κάναμε επειδή το θέλαμε. Από εκεί και πέρα λοιπόν όμως, να υπενθυμίσω ότι όλοι οι κωδικοί έχουν μείνει ανοιχτοί. Αν ο κύριος Παπακυριάκος θεωρήσει ότι κάπου δυσκολεύτηκε, μπορεί κάλλιστα να έρθει στην αντιπολίτευση και να πει ότι κύριε Μανάβη, έχουμε εκεί πρόβλημα. Πρέπει να ενισχύσουμε τον τάθε σύλλογο, χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα για πολιτιστικά. Και με μία μικρή τροποποίηση, άμεσα μπορούμε να του βάλουμε όσα χρήματα θέλει για να τα κάνει απευθείας ανάθεση, αν τα ελέγξουμε. Και Μανάβη, να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και εκεί στο Δήμο Βέλου Βόχας θα αρχίσουμε να ερχόμαστε λίγο πιο συχνά, γιατί το απολαμβάνουμε. Είναι ωραία η παρέα μας, θα ξέρετε. Είναι ωραία η παρέα σας. Λοιπόν, πάμε τώρα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε άρια αμέσως μετά.